να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε πει εδώ και ένα μήνα ότι μπήκαν κάποια περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης. Από την πρωτοχρονιά και εδώ μας κόψανε στην ουσία στη μέση τις γιορτές. Τα Χριστούγεννα δουλέψαμε κανονικά, την πρωτοχρονιά δουλέψαμε περιοριστικούς όρους. Από εκεί και ύστερα άρχισε η άρση των μέτρων σιγά σιγά ένα εβδομάδα. Εδώ βλέπουμε μία, θα το πούμε, αστοχία στις όλες κατάστασεις, γιατί είδαμε τα κρούσματα πάλι με περιορισμένα μέτρα της εστίασης να ανεβαίνουν αντί να κατεβαίνουν. Οπότε υπάρχει μία αντίθετη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά ότι πήραμε μέτρα για να προστατέψουμε τον κορονοϊό και βλέπουμε τώρα τα κρούσματα να ανεβαίνουν ακόμα και στο νησί μας. Υπάρχει μια έξαρση των κρουσμάτων, άρα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή. Από εκεί και ύστερα ίσως καταλάβανε και μόνοι τους ότι δεν φταίει η εστίαση και αρχίζει σιγά σιγά η άρση των μέτρων. Έχει γίνει η άρση όσον αφορά τους καθήμενους ανατραπέζι, ότι μπορούν να επισκεφθούν περισσότερα άτομα από 6 άτομα και μπορούμε πλέον να υπάρχει διασκέδαση με όρθιους μέσα στα καταστήματα και να μην είναι καθήμενοι. Αυτά είναι τα νέα μέτρα που άρθηκαν όσον αφορά τον τελευταίο μήνα, σύν τη μουσική βέβαια που άνοιξε πριν 2 εβδομάδες, που αρθήκαν τα μέτρα για να μπορεί να λειτουργήσει η εστίαση κανονικά. Θα μας πείτε λίγο τι γίνεται με την κίνηση και τι γίνεται και με τις ανατιμήσεις, πώς επηρεάζουν το δικό σας κλάδο. Η κίνηση αυτή τη στιγμή είχε μια μεγάλη κοιλιά όσον αφορά την κίνηση αρχές Γενάρη και μετά, και αυτό σίγουρα έπαιξε ρόλο τα μέτρα τα καινούργια που πήρανε για την περιορισμό, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και η καιρή ότι μπαίνουμε σε χειμώνα. Κάθε χρόνο είχαμε πτώση, αλλά όχι τόσο μεγάλη πτώση. Από εκεί και ύστερα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε περισσότερο είναι οι ανατιμήσεις που έχουν πάρει σε όλα τα προϊόντα, και οι ανατιμήσεις έχει πάρει ακόμα και το υγραέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Βλέπουμε λογαριασμούς σε καταστήματα σε περίοδο κρίσης όπως είναι ο COVID και σε περίοδο τέτοιο όπως είναι ο χειμώνας να πληρώνουν διπλάσια τιμολόγια, και τα τιμολόγια του κάθε καταστήματος ξέρουν πολύ καλά ότι είναι μηνιαία. Οπότε καταλαβαίνει τώρα ένα κατάστημα το οποίο πλήρωνε 800 με 1000 ευρώ ΔΕΗ, του έρθει ακριβώς στα διπλά, δηλαδή 1800 με 2000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι σαν να του έχει έρθει άλλο ένα ενίκιο να πρέπει να πληρώνει, και είναι και, όπως είπα και προηγουμένως, η κατάσταση πολύ περίεργη όσον αφορά τη δουλειά και την επισκεψόμενη των καταστημάτων στη εστίαση. Πρέπει εδώ να λάβει μέτρα η κυβέρνηση εκ νέου. Δεν σας κρύβω, με το εστίαση γκρις έχουμε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, και το επιτελείο του, έτσι ώστε να βρούμε λύσεις ώστε να μπορούν τα μαγαζιά αυτά να στηριχτούν αυτό το εξάμηνο που έρχεται, μέχρι το Μάιο να ξεκινήσει τουλάχιστον καλοκαιρινή σεζόν. Συν θα συζητήσουμε 12 μήνες τώρα που περάσανε, επειδή δεν έχουμε πάρει καμία ενίσχυση από το 20 και μετά, να δούμε πώς μπορούν να στηριχτούν αυτά τα μαγαζιά και με τις ανατιμήσεις που έχουν πάρει, και πώς θα εμείς την πορεία μας γενικότερα, για να δούμε να είναι υγεία σε ένα κατάστημα να μπορεί να στηριχτεί και να παραμείνει σαν κατάστημα. Υπάρχουν οικογένειες και οικογενειακές επιχειρήσεις, στοιχείο και επιχειρήσεις που μου έχουν ανακοινώσει, ενώ ήταν υγιέστατες, ότι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ζημιές. Αυτό όλο πρέπει τουλάχιστον να αντισταθμιστεί όσον αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης και να μπορεί να υπάρχει καλύτερη και υγιέστατη πορεία.